δεν θα το επιλέξει ο Γκροντής. Πάει και ο Νίνο να δούμε αν θα επιλέξει το συμπαίκτη του ή θα κάνει σέντρα. Κάνει σέντρα. Είναι καλοεκτελεσμένο. Διώχνει ο Χαλκίδης, όχι τόσο σίγουρα βέβαια. Ο Πίσπας έξω από την περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος. Καλή είναι η σέντρα του, ξανά ο Χαλκίδης με τις γροφιές σε πλάγιο αντίπαλη. Εστία. Ο Μπρέγκο από τα δεξιά με πλασαριστά. Ήταν πολύ ωραίο Γκροντής. Out. Corner, corner. Έχει βρει η μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση corner από τα αριστερά με τον Μπρέγκου. Η μπάλα κατέληξε μέσα στην περιοχή στον Γκροντή, ο οποίος με τη μία και με το αριστερό, βλέπετε και το replay, έκανε το σουτ και είναι μόνος του. Θα την δώσει ωραία για τον Νίνο. Σουτ του Νίνο με τη μία, ωραίο σουτ. Ήταν ο Πίσπας, ήταν ο Πίσπας. Ο Πίσπας δοκίμασε το πόδι του μετά την ωραία πάσα του Σταμάτη. Με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι, από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χαλκίδη. Ο Πανιώνιος δεξιά όπως επιτίθεται και έξω από την περιοχή. Ο Μακρύδης θα το εκτελέσει ή ο Μπρέγκου, αυτοί είναι οι δύο. Ο Μακρύδης καλοχτυπημένο, out! Πολύ καλό χτύπημα φάουλ από τον Στέλιο Μακρύδη. Με το αριστερό βλέπετε και το replay πόσο λίγο πέρασε η μπάλα πάνω από το αριστερό παραθυράκι του Χαλκίδη. Επιέζει ο Πανιώνιος και κερδίζει ξανά την μπάλα. Ένα σουτ, καλό σουτ από τον Ντιλαβέρη. Διώχνει ο Στουρνάρας και ο Κοντές πετάει σε πλάγιο. Η πιο καλή επιθετική ενέργεια της Μαρκό σημειώνεται στο 40 με το σουτ του Ντιλαβέρη να διώχνει ο Στουρνάρας. Η πρώτη καλή τελική επιθετική ενέργεια της Μαρκό. Ο Γκροντής έχει στήσει την μπάλα, έχει διώξει τους συμπαίκτες του και είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Για να δούμε τι θα δούμε. Απευθείας το πήγε ο Γκροντής. Έδειξε να φνηδιάζεται και ο Χαλκίδης, αλλά έστω και την τελευταία στιγμή με τα δάχτυλά του πέταξε την μπάλα σε κόρνερ στο 43ο λεπτό. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Πανιώνιο με τον Γκροντή.